Βαλίτσες για την Ελλάδα φαίνεται πως ετοιμάζουν πολλοί τουρίστες, με τη χώρα μας να είναι πρώτη στην καρδιά των Γερμανών. Οι περισσότεροι από τους οποίους περιμένουν με ανυπομονησία τη 15η Ιουνίου για να μπορέσουν να ταξιδέψουν χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα. A lot of people are interested in traveling to Greece again. And to, especially today, I had a customer who told me, no, I don't want to wait so long. I want to go next week to Greece. I want to go to Mykonos. Ελλάδα ψηφίζουν και οι Βρετανοί. Στη χώρα όμως το τοπίο είναι θολό, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η καραντίνα για όσους επιστρέφουν. We know that there is demand. Something like 30% of our peak season flying is still booked by people who booked before the end of February of this year. And we know we have regular clients that definitely are prepared to come to Greece. I think everybody's been looking at Greece with a fair degree of admiration about how they've dealt with the pandemic. Which, let's say, specific destinations in Greece do you think will be, you know, more promoted to the British public? Yeah. Well, obviously, for the British market, it's mainly the islands and obviously places like Crete, Corfu, Rhodes. British love Greece. And as I said, the fact that Greece has dealt so well with this awful pandemic, I think that's a very good advert for the country. Η καλή διαχείριση της πανδημίας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και στους Σέρβους, σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες. Οι Σέρβοι είναι από τους ταξιδιώτες που σταθερά εδώ και χρόνια επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η εικόνα φέτος ποια είναι, γίνονται κρατήσεις? Κρατήσεις υπάρχουν. Υπάρχει γενικά ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε για την Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι θα έρθουν αρκετοί νέοι τουρίστες στην Ελλάδα, δηλαδή πέρα από τις κρατήσεις που ήδη είχαμε. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα. Κάποιοι μάλιστα έχουν ήδη αρκετές νέες κρατήσεις από ξένους τουρίστες. Οι κρατήσεις υπάρχουν, όλο αυξάνονται σε ό,τι αφορά τη Μύκονο. Ο Ιούλιος φαίνεται ότι θα είναι ένας πολύ καλός μήνας για το συγκεκριμένο νησί. Οι τουρίστες λοιπόν που περιμένουμε φέτος είναι από Ινδία, Αραβικά Εμμυράτα και Βόρεια Ευρώπη. Με το καλοκαίρι να έχει ήδη ξεκινήσει, η χώρα μας περιμένει τους ξένους επισκέπτες που, όπως φαίνεται, στηρίζουν την Ελλάδα μετά τις 15 Ιουνίου.